Εδώ μου κάνει τρομερή εντύπωση. Εγώ είναι η πρώτη φορά που δουλεύω στην Κύπρο. Στην τηλεόραση η Χριστίνα έχει δουλέψει βεβαίως άπειρες φορές, αλλά μου κάνει εντύπωση το πάθος των ανθρώπων, η εργατικότητά τους, το όμορφο κλίμα, η σύμπνοια που έχουν και η αγάπη που έχουν μεταξύ τους. Είναι καταπληκτικά παιδιά όλα, σε όλα τα συνεργεία. Πώς έγινε ο Ντισιόν, γίνεται, δεν ξέρω. Έχουν μαζευτεί όλοι καλοί. Είναι καμπάκ για σας την Αντένα. Ναι. Καλώς ήρθατε ξανά, λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί βρίσκω αγαπημένους συναδέρφους, φίλους, συνεργάτες από τα παλιά και εύχομαι και αυτή η σειρά, μάλλον είμαι σίγουρη ότι και αυτή η σειρά θα πάει πάρα πολύ καλά. Περιμένουμε τον κόσμο να μας αγκαλιάσει, να αγαπήσει αυτό που κάνουμε. Έχουμε τις καλύτερες προδιαγραφές. Είναι τιμή μου που δουλεύω με τον κύριο Βαλτινό πρώτη φορά και ευχαριστώ τον Αντένα που μου δίνει αυτή την ευκαιρία. Αυτό είναι κάτι που μου το είπαν όλοι στο μεταξύ, το αισθάνεστε σαν βάρος εσείς? Σίγουρα το αισθάνομαι σαν βάρος, αλλά δεν το παίρνω πολύ στα σοβαρά. Ναι, δηλαδή θέλω να πω, και για μένα είναι μεγάλη τιμή, γιατί έχουν μαζευτεί πολύ καλοί ηθοποιοί σε αυτό το σύριαλ, πολύ καλοί σκηνοθέτες, πολύ καλή παραγωγή, και πρέπει και εγώ να ανταποκριθώ και να είμαι αντάξιος των προσδοκιών τους και της πίστης ενδεχομένως που έχουν σε μένα. Ο κύριος Βαλτινός είναι ένας άνθρωπος πολύ ευγενής, πολύ κύριος, αλλά και φοβερά πλακατζής. Δηλαδή, ενώ δείχνει αυτό που όλοι βλέπετε, έχει φοβερό χιούμορ και απομυθοποιεί την κάθε στιγμή. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Περνάμε πάρα πολύ καλά μαζί, γελάμε. Άκουγα πολλά πριν έρθω εδώ. Δεν περίμενα ότι θα έχω τέτοια τύχη. Ο Ανδρέας και ο Κούλης να μου επιφυλάσσουν τέτοια έκπληξη και να παίξω μαζί της. Όλοι λέγανε για μια πολύ καλή ηθοποιός στην Κύπρο. Θέλω πάρα πολύ να τα φέρει έτσι η τύχη, να βρεθούμε και στη σκηνή μαζί. Μακάρι, και εμένα. Είναι μεγάλη μου επιθυμία και το εύχομαι. Είναι μια ηθοποιός πολύ, πώς να το πούμε, παιδεμένη πάνω στο σανίδι και στο φακό. Τι θα πω εγώ για σας τότε, κύριε Βαλτινέ? Δηλαδή θα σταματήσουμε να λέμε ο ένας για τον άλλο, να πάμε στην επόμενη ερώτηση, είναι παρακαλώ. Είναι ωραία να θαυμάζει ο ένας τον άλλο. Πραγματικά, και υπάρχουν στιγμές, θα έλεγα, που βλέπω τα πλάνα της Χριστίνας και συγκινούμε και δεν μπορώ να συνεχίσω. Έχει μία εσωτερικότητα, μία πειθαρχία και μία ενέργεια που δίνει απλόχερα στον άλλον πάσα. Ξέρετε, ο ηθοποιός αν δεν βλέπει απέναντί του ένα ζωντανό πλάσμα, αν δεν ακούει σωστά την ατάκα, στον τόνο που πρέπει, στο χρώμα που πρέπει, δεν μπορεί να λειτουργήσει και ο ίδιος. Κατά συνέπεια, δεν ισχύει το ότι εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλον. Εγώ είμαι καλός όταν και ο απέναντι ακριβώς, είναι καλός. Και αυτό και εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, και γι' αυτό νιώθω τόσο πολύ τυχερή που δουλεύω με έναν ηθοποιό αυτό της ποιότητας και του ήθους. Και πραγματικά αυτό που λέει ο Γρηγόρης είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι να παίζεις και να παίζεις καλά. Δεν παίζεις ποτέ καλά όταν παίζεις μόνος σου. Έχει σκηνές που θα τη ζήλευε και μια εβδομαδιαία σειρά και μια ταινία, θα έλεγα. Δεν θα απογοητεύσουμε τους αναγνώστες του βιβλίου, που ήταν χιλιάδες, γιατί θα κάνουμε μια άλλη τέχνη που πιστεύουμε ότι θα φωτίσει και πολλές σκοτεινές πλευρές του βιβλίου. Αυτό είναι το στοίχημα, νομίζω. Όπως πρέπει να έχει κάθε έργο τέχνη σκοτεινές πλευρές. Εκεί είναι το φως, πιστεύω. Και κάτι τελευταίο. Ποιο είναι το πιο έντονο χαρακτηριστικό ο καθένας για το ρόλο του? Η Αλίκη που ενσαρκώνω εγώ, πιστεύω είναι μια γυναίκα που σκοπός της ζωής της είναι τα παιδιά της. Κουβαλάει ένα απίστευτο πόνο για τον χωρισμό από το ένα της παιδί. Αυτό την έχει σημαδέψει, και φυσικά ένας θάνατος, τέλος πάντων δεν θα αποκαλύψω τι γίνεται, αλλά ένας θάνατος την έχει, είναι αυτό το, η πληγή που αιμορραγεί χρόνια, και όλα ό,τι κάνει έχουν να κάνουν με αυτή όλη την εμπειρία και την παρακαταθήκη, ας πούμε, που κρατάει τόσα χρόνια και το κουβαλάει.
θα δούμε πολλές εκπλήξεις. Όσοι δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο δηλαδή, θα δουν πάρα πολλά. Αυτοί που το έχουν διαβάσει όμως, αυτό που λέει ο Γρηγόρης είναι πολύ σημαντικό, θα φωτιστούν σημεία που το βιβλίο δεν έχει βάλει σε πρώτο πλάνο. Εμείς θα τα φωτίσουμε. Ο Παύλος κουβαλάει ένα πολύ σκοτεινό κάρμα. Του έχει σημαδέψει τη ζωή, του έχει καθορίσει, θα λέγαμε, τις επιλογές, τον τρόπο που ζει. Κάνει μια προσπάθεια να διορθώσει ό,τι μπορεί να διορθωθεί τελευταία στιγμή, γιατί βαδίζει και προς το τέλος σε ό,τι έχει να κάνει με τη ζωή του και με τους λογαριασμούς του εδώ. Και είναι ένας άνθρωπος που σε μια πρώτη ανάγνωση μπορεί να φανεί αρνητικός, κακός. Αλλά νομίζω ότι στα μάτια των θεατών θα δικαιωθεί, όπως δικαιώνεται κάθε ήρωας ο οποίος έχει σημαδευτεί από τον έρωτα και ο οποίος δεν κατάφερε να τον γευτεί. Και όπως θα πρέπει, συγγνώμη που σε διακόπτω, να δικαιώνονται οι ήρωες ενός σοβαρού και σωστού έργου. Υπάρχουν πάντα τα δικαιολογητικά γιατί συμπεριφέρονται. Δεν υπάρχουν κακοί και καλοί μόνο. Οι κακοί δεν έχουν γίνει κακοί έτσι. Υπάρχουν κάποιες εμπειρίες, κάποιες στιγμές στη ζωή τους που τους έχουν σημαδεύσει, γι' αυτό συμπεριφέρονται με τον τρόπο που συμπεριφέρονται. Ένα δυνατό έργο δικαιώνει και τον κακό. Τον φαινομενικά κακό. Τι να πω, τα είπε όλα. Τα είπε όλα. Είναι ο πλάσματα του Θεού είμαστε όλοι. Το ξέρετε άλλωστε.